πρέπει να θυμηθούμε τι είναι η υγεία. Και σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1946, κάτω από τη σφοδρή κολλασία πάλι τότε και την φοβερή την επίδραση τη μεγάλη τη Σοβιετική Ένωση με τα καπιταλιστικά κράτη, η υγεία ορίζεται ως εξής. Ορίζεται ως η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εξ αρχής ότι όταν μιλάμε για υγεία δεν μιλάμε μόνο για περίθαλψη. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για το εθνικό σύστημα υγείας, για το ΕΣΥ. Μιλάμε για πρόληψη, για περιβαλλοντικούς παράγοντες, για εργασιακές συνθήκες, για συνθήκες διαβίωσης και άλλα πολλά. Όπως και να έχει, για το ΚΚΕ το ζήτημα της υγείας ήταν, είναι και θα είναι ένα κρίσιμο μέτωπο, ανεξάρτητα από το είναι κάθε φορά κατάσταση στο ΕΣΥ, και αυτό γιατί αφορά το ίδιο το επίπεδο ζωής, το επίπεδο διαβίωσης, την ποιότητα της ζωής, την ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων του λαού και της νεολαίας. Γι' αυτό και διαχρονικά οι κομμουνιστές, ανεξάρτητα από αν είναι πολύ ή λίγοι, παραμένουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα υπεραφιζόμενοι και τα δικαιώματα των υγειονομικών και του λαού και κυρίως ένα πραγματικά δημόσιο σύστημα υγείας, σαν και αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει τον 21ο αιώνα. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, 4 χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλο τον κόσμο, η κατάσταση παραμένει το λιγότερο τραγική. Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσεγγίζει το 42% με βάση έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας, εκτιμά ότι το 2022 δεν μπόρεσε να καλύψει διάφορες υγειονομικές ανάγκες, ιατρικές, οδοντιατρικές και άλλες. Ένα 42%. Ορισμένοι από αυτούς τους λόγους, όπως απεικονίζονται στην έρευνα της Eurostat, είναι οι εξής τρεις. Το υψηλό κόστος, η μεγάλη απόσταση και η μεγάλη αναμονή. Αυτά, κατά τη γνώμη μας, είναι τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της στην υγεία, που πολλά χρόνια εδώ και δεκαετίες υλοποιούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ούτε αυτές είναι σοσιαλδημοκρατικές είτε φιλελεύθερες, όπως αντίστοιχα υλοποιούν και στην Ελλάδα, γιατί το κοινωνικό δικαίωμα της υγείας υποτάσσεται, υπηρετεί δηλαδή συνολικά τους σκοπούς του κεφαλαίου και αυτό αφορά και τη διάταξη των δομών υγείας και το νομικό καθεστώς λειτουργίας τους και τον όγκο στις σχέσεις εργασίας του προσωπικού και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Να το πω απλά, η υγεία είναι εμπόρευμα. Οι υπηρεσίες υγείας είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Η δικιά μας υγεία θεωρείται κόστος, για κάποιους όμως η υγεία θεωρείται ένα πάρα πολύ προσοδοφόρο και κεντοφόρο τμήμα επενδύσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα που είμαστε εδώ, ετοιμάζεται μια επίσκεψη που δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει, του Μητσοτάκη με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Αττικό Νοσοκομείο, Κυριακάτικα και στη Ζούλα, με βασικό σκοπό, αν γίνει τελικά αυτή η επίσκεψη, να διαφημιστούν τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ταμείο Ανάκαμψης που δήθεν χρηματοδοτεί την υγεία και τα κάνει όλα καλά. Είναι λοιπόν ένα θέμα να δούμε, γιατί εκεί είναι το σημείο, εκεί αυτό είναι το επίπεδο της διαπάτησης που γίνεται σήμερα, αν όντως οι προτεραιότητες και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά το παράδειγμα του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτό της ψηφιακής υγείας είναι προς όφελος των ασθενών. Γιατί ως τέτοιο πλασάρεται. Στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παγκόσμια υγεία περισσεύουν οι αναφορές των στόχων για τη βελτίωση της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας και την εξασφάλιση καλύτερης υγείας για όλους. Αν δείτε ιστορικά, βέβαια, τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λίγο αλλάξει, γιατί στο παρελθόν τα λέγανε πιο φορά παντίδα, αλλά τώρα μετά την πανδημία και το στραμπάτσο που έπαθαν, είναι πολύ προσεκτική και στις διατυπώσεις. Όταν γίνονται αναφορές λοιπόν για το πώς θα επιτευχθεί αυτή η παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια, στο πώς θα επιτευχθούν 5 πραγματάκια καλύτερα για τον ασθενή, για τον λαό δηλαδή, τότε αποκαλύπτεται το πραγματικό στόχο και μέσα από τα κείμενά μου, στα οποία γράφουν ότι αυτό θα γίνει με την αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση μέσω της προώθησης καινοτόμου χρηματοδότησης, συγκέντρωσης πόρων σε διεθνές επίπεδο και συνεπένδυσης από διάφορες χώρες, εταίρους και άλλους, όπως ο ιδιωτικός τομέας. Τι θα πούν αυτές οι τρεις λέξεις, τι θα πει δηλαδή αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση. Για μας, αυτό σχετίζεται με την πολιτική κόστος ωφέλους που σημαίνει εφαρμογή των ελάχιστων μέτρων που σχετίζονται με την υγεία. Μην ξεχνάτε ότι ο καπιταλισμός δεν θέλει γενικώς να μην έχει κανένα υγεία. Θέλει να έχει υγεία για να μπορεί να πηγαίνει και την άλλη μέρα στην δουλειά και να σε ξεζουμίζει. Αλλά αυτή η υγεία θα είναι τόσο όσο, ώστε να μην πει σε κόσμο. Τι θα πει για παράδειγμα η λέξη η καινοτόμος χρηματοδότηση.
κατά τη γνώμη μας αντανακλά το στόχο να μην επιβαρύνονται οι κρατικοί προϋπολογισμοί, να μην εκτρέπονται οι λεγόμενοι δημοσιονομικοί στόχοι και να επεξεργάζονται λύσεις που οι δαπάνες θα αρνούνται άμεσα ή έμεσα από τα λαϊκά στρώματα. Μια τέτοια χρηματοδότηση, για παράδειγμα καινοτόμος, είναι η κάλυψη των ανασφάλιστων στην Ελλάδα. Πώς καλύπτεται η δαπάνη για τους ανασφάλιστους στην Ελλάδα? Καλύπτεται από τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΟΠΗ που φορτώνεται στους ασφαλισμένους. Τι θα πει επίσης συνεπένδυση? Συνεπένδυση είναι, κατά τη γνώμη μας, ο ιδιωτικός τομέας να αξιοποιείται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, αντανακλά δηλαδή την πολιτική των ΣΔΙ και την αξιοποίησή τους για περαιτέρω ανάθεση της επιχειρηματικής δράσης μέσα στο δημόσιο. Φίλοι και φίλες, είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κοινά, προσπαθούν να εμφανίσουν το Ταμείο Ανάκαμψης σαν ένα σωσίβιο που θα σώσει τον πνιγμένο λαό από τις τεράστιες ελλείψεις στην υγεία, που οδηγούν συνεχώς σε νέες τραγωδίες. Η Νέα Δημοκρατία το παρουσιάζει σαν τον αιμοδότη που θα χρηματοδοτήσει για να γίνουν μεγάλες επενδύσεις για το νέο ΕΣΥ, και τα υπόλοιπα κόμματα απλά χρεώνουν στη Νέα Δημοκρατία κακούς χειρισμούς. Πώς αξιοποιήσεις τα λεφτά, δεν τα αξιοποιήσεις καλά κτλ. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Από τα 31 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα, για την υγεία θα δοθούν τα 1,5 δις. Ακόμη και έτσι όμως, το θέμα δεν είναι από μόνο το πόσα θα δοθούν, αλλά το για ποιο σκοπό. Γιατί εδώ πρέπει να γνωρίζετε ότι δεκάρα δεν δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης για το βασικό πρόβλημα, που είναι η κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών αναγκών σε υποδομές μέσα στο επιστημονικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά πυλώνας είναι η έξυπνη ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, μια εύρυθμη, λέει, λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Δηλαδή, μονάδες υγείας με εργασιακές και συλλάστιχο και παράδοση όλων των υπηρεσιών σε ιδιώτες. Και πρόσφατο παράδειγμα αυτού του προσανατολισμού είναι το περιβόητο πάλι Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο υποτίθεται θα χρηματοδοτούσε τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Μπορεί δηλαδή, αν και εφόσον γίνει το Ταμείο Ανάκαμψης, να χρηματοδοτήσει ένα μέτρο να κεράσει τα πρώτα απογευματινά χειρουργία για να νομιμοποιηθεί αυτό το συνείδηση του λαού, αλλά μετά κανονικότητα θα πληρώνει. Δεν δίνει όμως ούτε ένα ευρώ για να στελεχωθούν οι δομές που υπάρχουν ή για να ανοίξουν καινούργιες. Βασική πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η πράσινη ανάπτυξη και η ψηφιακή μετάβαση. Και έτσι λοιπόν στον πράσινο σχεδιασμό δεν προϋπολογίζεται αυτοτελώς η δημιουργία ούτε ενός νοσοκομείου, ούτε μιας νέας μονάδας, αλλά οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που σημαίνουν ζεστό χρήμα για τους ομίλους. Προωθούνται με κάθε τρόπο ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που σήμερα φέρνουν στο επίκεντρο το ψηφιακό φάκελο του ασθενούς, και η όμιλη διαχείριση των δεδομένων και οι ασφαλιστικές εταιρείες ετοιμάζονται για πολύ μεγάλο γιουρούς. Με βάση την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία το 2021, η Κομισιόν πανηγύριζε γιατί, λέει, θα αυξηθεί κατακόρυφα η τηλεϊατρική και οι τηλεεξετάσεις. Και η στόχευση αυτή δεν αφορά προφανώς την αναγκαία ενσωμάτωση ψηφιακών και επιστημονικών τεχνολογιών στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή απλά ένα εργαλείο για να γίνεται καλύτερα η υγειονομική περίθαλψη και διάγνωση. Αντίθετα, ο στόχος είναι το αδυνάτισμα των δομών και την ίδια ώρα που θα απογειώνεται η τηλεϊατρική, θα απογειώνεται και η νοσηλεία στο σπίτι και το 15 λεπτό ραντεβού. Πάντα ο στόχος θα είναι τα επιχειρηματικά κριτήρια. Εξάλλου, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά έχουν προχωρήσει και είναι πάρα πολύ προσοδοφόρα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία ειδικά 5 χρόνια, η υγεία έχει πάρει μια άλλη βαρύτητα στα μυαλά, στη δράση, στη συνείδηση του λαού. Αυτό γιατί μεσολάβησε ένα τρίχρονο που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό το τραγικό τρίχρονο της πανδημίας, και κάποιοι πίστεψαν ότι βγήκαν συμπεράσματα τα εκατομμύρια νεκρών και θα αλλάξει καμία πολιτική. Το αυτή όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων δεν υδρώνει από κάτι τέτοια. Πηξίδα τους είναι άλλη, είναι η καπιταλιστική κερδοφορία, και πρέπει να θυμηθούμε τι έφτεξε και κατέρευσαν όλα τα συστήματα υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην πανδημία. Έγιναν φύλο και φτερό. Μέσα στη δεκαετία 2010-2020. Η τάση είναι η εξής: μείωση της αναλογίας γιατρών ανά χίλιους κατοίκους, μείωση των νοσοκομείων μέσω συμφωνεύσεων, ξεχαρβάλαμα των σχέσεων εργασίας των υγειονομικών με αύξηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, αύξηση των συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα και μετατροπή των κρατικών μονάδων σε ανώνυμες εταιρείες ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Την ίδια ώρα είχαμε ραγδαία αύξηση των ιδιωτικών δαπανών με ομοφλό την ιδιωτική ασφάλιση και την επιτάχυνση της διάλυσης των κοινωνικών των ασφαλιστικών συστημάτων. Αυτά έτσι τα γενικά που λέμε τώρα, και μπορεί σε κάποιους να ακούγονται
και έτσι λίγο βαριά, λίγο καταλαβίστηκα. Αν τα κάνουμε λίγο πεντακοδεκάρες, θα δούμε πολύ συγκεκριμένα τι γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης χαρακτήρισαν τη χώρα τους το 2021 ως ιατρική έρημο, καθώς ο αριθμός των γιατρών μειώθηκε σε 10 χρόνια κατά 6%. Από το 2013 μέχρι το 2020, ο αριθμός των κλινών μειώθηκε κατά 27.000. Τα ΜΜΕ ήδη αναφέρουν ότι το σύστημα υγείας της Γαλλίας λυγίζει υπό το βάρος των ελλείψεων του προσωπικού και της έλλειψης κρεβατιών. Στη Γερμανία, το 2020, 7.500 κλίνες ΜΕΘ έμεναν εκτός λειτουργίας λόγω ελλείψεων προσωπικού, έτοιμες, εξοπλισμένες κλίνες ΜΕΘ, ενώ ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ ήταν μειωμένος κατά 6.500 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Το 90% των νοσοκομείων αδυνατούσαν να λειτουργήσουν πλήρως τις ΜΕΘ, 4 στα 5 νοσοκομεία αντιμετώπισαν προβλήματα λειτουργίας από την έλλειψη προσωπικού που έφτανε τις 15.000 στο νοσοκομιακό και τις 8.000 μόνο στο ιατρικό προσωπικό. Η αναμονή στα ΤΕΠ ξεπερνά τις 4 ώρες κατά μέσο όρο, μερικές φορές ακόμα και τις 5, ενώ στην ίδια χώρα με βάση τα στοιχεία του 2021, το 20% των κέντρων υγείας έχει αγοραστεί κατευθείαν από ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Υπάρχει δηλαδή ένα κέντρο υγείας και το αγοράζει ένα φάρμα. Στην Ιταλία, μέσω του μοντέλου των ΣΔΙΤ, τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν περικοπές της τάξης των 37 δις ευρώ στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το αποτέλεσμα ήταν να κλείσουν πάνω από 100 νοσοκομεία, τα οργανικά κενά να φτάσουν στις 56.000 θέσεις σε κανονικές συνθήκες και το μόνιμο προσωπικό να μειωθεί κατά 7% μόνο την τελευταία 7 ετία. Στη Δανία, από το Μάιο του 2021 έως το Μάιο του 2022, σημειώθηκε μείωση κατά 3.000 νοσηλευτές, μείωση 6% δηλαδή, ενώ υπάρχει πολύ έντονο το φαινόμενο αποχώρησης από τα δημόσια νοσοκομεία των υγειονομικών. Η λίστα αναμονής, η αναμονή μας, σε απαραίτητες διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις ξεπερνάει εκεί τους 5 μήνες. Στη Σουηδία, προβαλλόμενη και ως χώρα μοντέλο για τον καπιταλιστικό κόσμο, στο 2010 ξανασερβιρίστηκε ως επανάσταση και στην υγεία του η Σουηδία για όποιον θυμάται, μάλιστα με το μοντέλο των ΣΔΙΤ που πρώτο το εφάρμοσε, και εκτός από κεντρικά νοσοκομεία όπως το Καρολίνσκα στην Στοκχόλμη, ακόμη και η διαχείριση περιφερειακών κέντρων υγείας πέρασε σε επιχειρήσεις και αυτό οδήγησε σε κύματα κολλήσεων υγειονομικού διοικητικού προσωπικού με βάση τη λογική της βιωσιμότητας. Στη Βρετανία, πέρα από όλα όσα έχουμε πει κατά καιρούς, θυμίζουμε ότι τώρα, πρόσφατα, πέρσι, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2023, ήταν σε αναμονή για εξετάσεις πάνω από 2 εκατομμύρια ασθενείς και από αυτούς 365.000 ασθενείς είχαν αναμονή άνω του ενός έτους για εξετάσεις, όχι για χειρουργείο, για εξετάσεις. Κάπως έτσι φτάσαμε στην πανδημία. Με αυτά τα συστήματα υγείας, με αυτά τα νούμερα, με αυτούς τους δείκτες. Στην Ελλάδα, το διάστημα 2009-2013, πάμε πολύ παλιά δηλαδή, η μείωση των γιατρών του ΕΣΥ έφτασε στο 35%, τα περίπου ήταν μνημόνια τότε, ενώ με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, ο αριθμός των θεραπευτηρίων μειώθηκε από 283 σε 271. 12 δηλαδή δομές υγείας λιγότερες, 12 νοσοκομεία και κέντρα υγείας έκλεισαν. Το 2018 το μεγαλύτερο ποσοστό των νοσοκομείων, λίγο δηλαδή πριν την πανδημία, το 53% ήταν ιδιωτικά, ενώ ο αριθμός των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκε εκ νέου από 140 σε 123. Λουκέτο, θυμίζουμε, τότε μπήκε σε νοσοκομεία λιμωδών, νοσημάτων, τα οποία κατά την πανδημία θα αποτελούσαν πολύτιμο σήμα. Έτσι κάπως, σύντροφοι και συντρόφοι, μας βρήκε η πανδημία. Ο τραγικός απολογισμός της, γιατί δίπλα στο σβαραλιασμένο ΕΣΥ έλαψε ο μεγάλος κερδισμένος, ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική μία τοποθέτηση του τότε Υπουργού Ανάπτυξης, τωρινού Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μέσα στη μέση της πανδημίας δήλωνε στο συνέδριο της Καθημερινής το εξής. Έλεγε, τα τελευταία 2,5 χρόνια υπάρχει μια κοσμογονία επενδύσεων κυρίως σε ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Θυμίζουμε ότι την ίδια ώρα τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν νοσήλευαν κανένα ασθενή COVID. Γιατί μιλάμε για αυτή την περίοδο. Αγαπητοί συντρόφοι και φίλοι, μπαίνει ένα ερώτημα. Αυτό είναι τώρα το γενικό που έλεγα τόση ώρα, η γενική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς εξειδικεύεται στην Ελλάδα. Πώς η κάθε κυβέρνηση δηλαδή, η μία μετά την άλλη, COVID και ράβει, έρχεται και υλοποιεί αυτά που είπα. Ξεχωρίζουμε 7 ζητήματα. Σύντομα. Το πρώτο.
υπάρχει πλέον σαφέστατη τάση επέκτασης των ιδιωτικών κλινικών στη χώρα. Τεράστια συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών κλινικών με ευτικών ψυχιατρικών κλινικών και των κέντρων αποκατάστασης ξεπέρασε το τζίρο των 2 δις στον χρόνο και μάλιστα έχει ρυθμό ανάπτυξης με ετήσια μεταβολή 3,8%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα 2 δις θα γίνουν 2,400 δις του χρόνου. Η συγκέντρωση της συγκεντρωποίησης στον κλάδο είναι εμφανής, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι οι 6 μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές κατέχουν το 61% της κατηγορίας τους, ενώ οι 4 μεγαλύτερες με ευτικές κλινικές κατέχουν το 90% της κατηγορίας τους, καταλαβαίνει κανείς με γυμνό μάτι, χωρίς να γνωρίζει ιδιαίτερα πολλά πράγματα, ότι μιλάμε για μονοπόλια στον κλάδο. Και είναι χαρακτηριστικό το πώς διαφημίζονται αυτά τα μονοπόλια και το γιατί και εκείνα έρχονται. Δεν έρχονται για να καλύψουν υπηρεσίες υγείας, ούτε για την ψυχή της μάνας τους. Είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, η ανακοίνωση που έβγαλε η Ελβετικών Συμφερόντων εταιρεία του Όμιλου Σανόπτης, που είναι ο μεγαλύτερος πάροχος οφθαλμολογικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, και η οποία ήρθε στην Ελλάδα για να επενδύσει σε ημερήσεις μονάδες νοσηλείας. Όπως γνωρίζετε, τα οφθαλμιατρικά περιστατικά χειρουργούνται το πρωί και το μεσημέρι φεύγουν. Αυτό εννοώ ημερήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή κανένα κόστος να μείνει μέσα ο άλλος, να νοσηλεύεται να. Και γράφει στην ανακοίνωσή της γιατί ήρθαν στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερα θετικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που παρουσιάζει η Ελλάδα, όπως και η βελτίωση των περισσότερων δικτών, η αναβαθμισμένη πιστοληπτική ικανότητα και ο ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την καθιστούν έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Δεύτερο, βγάζει μάτι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση. Θα τα πω και οι σύντροφοι μετά με στοιχεία για τον νομό και για την περιοχή. Η χρηματοδότηση της υγείας την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί κατά 25% και την ίδια ώρα οι δαπάνες υγείας των οικοκυριών ανέρχονται στο 8,1%. Δηλαδή, από τα 100 που έχετε στην τσέπη σας κάθε μήνα, τα 8 φεύγουν για την υγεία. Αύξηση της φαρμακευτικής περίθαλψης κατά 30%, οι ιδιωτικές πληρωμές για την υγεία του 2021 ανήλθαν στο ποσό των 5,5 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία το 2023, η εγκληματική υποστηρίωση θα συνεχιστεί, αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προέβλεψε ότι θα αναπληρωθεί μόνο το 47% αυτών οι οποίοι συνταξιοδοτούν. Η ίδια κατάσταση έχουμε και με το προσωπικό. Υπάρχουν 6.500 προσλήψεις που εδώ και 2 χρόνια ανακοινώνονται ότι θα γίνουν ενώ δεν έχουν προχωρήσει. Αν αναλογιστούμε και βάλουμε τα νούμερα και τους πιστέψουμε, που συνήθως δεν τους πιστεύουμε τώρα, γιατί είναι ψεύτες, αλλά και τους πιστέψουμε, τότε πανελλαδικά, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έχουμε συν 100 άτομα προσωπικό για όλη τη χώρα. Αυτό για παράδειγμα για το Χατζηκώστα θα σημαίνει ένας ή κανένας, για παράδειγμα. Τρίτον, σε αυτό το έδαφος της σκόπιμης υποστελέχωσης, της σκόπιμης υποχρηματοδότησης, της σκόπιμης αβάντας που γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, προχωρά και η εμπορευματοποίηση του δημόσιου τομέα με πάρα πολλούς τρόπους. Με ανάθεση σε ιδιώτες εργολάβους χρήσιμων δομών, με δεκαετίες λειτουργία των απογευματινών επιπληρωμή ιατρίων, τώρα με το νέο ρίσκος των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων, με επέκταση των ΣΔΙΤ, με ίδρυση και καταστατικό του ΟΔΙΠΗ, με συμβεβλημένες συμβάσεις με ιδιωτικούς ομίλους για μια σειρά διαγνωστικές πράξεις όπως οι απεικονιστικές. Σας θυμίζω ότι έχει υποκαταστήσει, για παράδειγμα, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της χώρας η βιοιατρική. Άμα σου γράψει μια γενική αίμα, τρέξει να την κάνει εκείνη. Και με άλλους πάρα πολλούς τρόπους εμπορευματοποίησης που σε αυτή την πορεία ξεχωρίζουμε ένα για κάποιους ίσως αντιδιαφημιστικό, αλλά ξεχωρίζει η προσπάθεια για γενικευμένη αξιοποίηση των DRG. Τι είναι αυτά τα DRG τώρα που τα λέμε και εμείς καμιά φορά και δεν τα καταλαβαίνει κανένας? Τα DRG είναι συστήματα κατάταξης ασθενών σε κατηγορίες βάσει τη διάγνωση και των ιατρικών πράξεων που έλαβαν χώρα. Να το πω ακόμα πιο απλά. Τα DRG είναι ένα υπονομικό πακέτο για κάθε πάθηση. Κάθε πάθηση θα κοστίζει τόσο με ένα άνω και ένα κάτω όριο. Αν το ξεπερνάς, θα έχεις πρόβλημα. Θα έχεις πρόβλημα και εσύ ως ασθενής, γιατί μετά πρέπει να καλυφθεί η χρηματοδότηση. Θα έχεις πρόβλημα και εσύ σαν υγειονομικός, γιατί θα έρθει μια αξιολόγηση και θα σου πει γιατί, φίλε, κοστίζεις. Διακηρυγμένος στόχος της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι η χρηματοδότηση που τώρα είναι στο 60% από το Υπουργείο να περάσει κατά τα 80% από το ΝΕΟΠΗ, δηλαδή στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή πάλι σε εμάς. Τα DRG θα είναι το βασικό εργαλείο για αυτή την χρηματοδότηση.
Τέταρτο, η διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εδώ κάνουμε μια τομή σαν ΚΚΕ και λέμε κάτι που δεν τολμάει κανείς να πει. Λέμε ότι δεν υπάρχει σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην χώρα. Δεν είναι ότι είναι σβαραλιασμένο, δεν είναι ότι είναι υποχρηματοδοτημένο, δεν υπάρχει σύστημα. Η γενική γιατρή στη χώρα είναι, ελάχιστη την ίδια ώρα που από τους 66.290 γιατρούς της χώρας μόλις οι 6.000 εργάζονται σε δημόσιες δομές υγείας πρωτοβάθμιας. Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να είναι η ραγδοκοκαλιά του συστήματος αυτή τη στιγμή απασχολεί το 9% των γιατρών της χώρας. Σε πρόσφατες, αν δείτε ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη μετονομασία των αγροτικών γιατρών σε προσωπικούς γιατρούς, εντάσσονται στην προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων να πάρουν υπόφτη για περαιτέρω εξετάσεις ή πράξεις που είναι απαραίτητες. Πέμπτο, το φάρμακο. Από το 2009 μέχρι το 2022 η μείωση της κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης έφτασε το 63%. Η εισφορά των συνταξιούχων από το 16 μέχρι σήμερα για την υγεία από το 4% αυξήθηκε στο 6% στις κύριες συντάξεις και επιβλήθηκε άλλο ένα 6% καπέλο στις επικουρικές. Διευρύνθηκε η αρνητική λίστα φαρμάκων, αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να συνταγογραφηθεί. Η ασφαλιστική τιμή με την οποία υπολογίζεται η τιμή του και η συμμετοχή του ΕΟΠΗ είναι μικρότερη της λιανικής τιμής των φαρμάκων και τη διαφορά πληρώνουν οι ασθενείς. Και νέο χαράτσι παίρνει τώρα με 1-3 ευρώ σε κάθε παραπεμπτικό και γενώσιμο φάρμακο και νέες ελληνικές δηλώσεις έχουμε από τον Υπουργό Υγείας μέχρι και για τα φάρμακα των καρκινοπαθών ασθενών που δήλωσε ότι το 90% για τα φάρμακα μπορεί και να μην ταιριάζονται και τα πέρα. Έκτο είναι η διάλυση των δομών ψυχικής υγείας. Θα μας πούν τους κύριους περισσότερα μετά σε αναλυτική εισήγηση, αλλά ετοιμάζεται το νομοσχέδιο που τα παραδίδει όλα σε ΜΚΟ και ιδιώτες και έβδομα ένα από τα κορυφαία, κατά τη γνώμη μας, ζητήματα σε ΚΚΕ, αν και πολλές φορές όλοι κάνουν γαργάρα γι' αυτό, είναι το σοβαρότατο ζήτημα της κατάστασης που αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Γιατί οι εργαζόμενοι μετράνε τον επαγγελματικό κίνδυνο με την ίδια τους τη ζωή και την υγεία. Υπάρχουν πάνω από 160 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα μόνο το προηγούμενο έτος, χιλιάδες ακατεμινιεργάτες από εργατικά ατυχήματα που αποτελούν μόνο τη φανερή όψη, γιατί υπάρχει και η κρυφή όψη που αφορά ότι οι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες αποκρίνονται για το 98% των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Γιατί έτσι μηδενίζεται το κόστος για την εργοδοσία και μαζί με αυτή μηδενίζεται στον καπιταλισμό και το λεγόμενο εργοδοτικό κίνητρο πρόληψης. Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, κατά τη γνώμη μας, η πρόληψη δηλαδή των θανάτων και της αναπηρίας από επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα, αντιμετωπίζεται και με τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αγκώστος, η οποία έχει μια αξία, να σε διαβάσω το απόσπασμά της. Λέει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για κάθε ευρώ που επενδύεται την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, η απόδοση για τον εργοδότη είναι διπλάσια. Δηλαδή, δεν νοιάζει κανένα αν θα είστε υγιείς, το νοιάζει όμως πάρα πολύ αν θα είστε παραγωγικοί. Αν δηλαδή θα μπορούν να σας ξεζουμίζουν στη δουλειά χωρίς να είστε κόστος. Γι' αυτό άλλωστε ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και όλο αυτό το πράγμα το ελεηνό, το κανιβαλικό να δουλεύει τη μία μέρα 12 ώρες και την άλλη 3 και την άλλη 8 και την άλλη 18 δεν αναπληρώνονται αυτή η φορά της φυσικής και της ψυχικής υγείας. Όπως επίσης είναι γνωστό ότι η κατευθύνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δουλεύουμε μέχρι τα 70, τα 72, τα 75. Είδατε και την υπόθεση που λέγανε που είχε μάνα που ψάχνει δουλειά, δηλαδή είναι 72 χρονών. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ποιος φταίει και τι φταίει. Για το ΚΚΕ έχουν ευθύνη όλοι. Έχει ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις που υλοποιούν την πολιτική της και την εξειδικεύουν. Έχουν ευθύνη όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί ψήφισαν πετσοκομμένους προϋπολογισμούς, εφάρμοσαν μνημόνια που έκαναν καθεστώς την υποστελέχωση, προώθησαν την ομιλία χιλιάδων εργαζομένων στο καθεστώς της ελαστικής εργασίας. Όλοι τους υπερασπίζονται ένα, αν δείτε έτσι το λένε και εύπεπτα, τη συνύπαρξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει το δημόσιο τομέα να λειτουργήσει ως ανώνυμη εταιρεία. Το ίδιο κάνουν και στην παιδεία, το ίδιο κάνουν και αλλού. Αυτή την πολιτική την υπερασπίζονται φανατικά και ο Τσίπρας και ο Κασελάκης και ο πρόεδρος του Πασόκ Κυρματος Αλλαγής και προφανώς η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός. Έχουν ευθύνη όμως κι άλλοι.
Έχουν ευθύνη και περιφερειακές και δημοτικές αρχές, που είναι πρώτες για τίποτα εγγένεια, αλλά όταν μιλάμε για προβλήματα σφυρίζουν αδιάφορα. Μάλιστα, υλοποιούν και ένα μέρος αυτής της πολιτικής, αλλά δεν είναι της παρούσης να το αναπτύξουμε μέσα από το σχέδιο υγιών πόλεων και διάφορους θεσμούς που έχουν κάνει. Η πολιτική τους, όπως αν θέλαμε να την πούμε, απλά συμπυκνώνεται στα λόγια ενός προηγούμενου Υπουργού Υγείας που έλεγε το εξής. Λέει, δύο προτεραιότητες που πρέπει να τρέχουν παράλληλα υπάρχουν. Η υγεία ως κοινωνικό αγαθό, προσβάσιμο από όλους και από την άλλη πλευρά, η υγεία ως επιχειρηματικότητα. Αυτές οι δύο έννοιες για το ΚΚΕ δεν μπορούν να συνεπάρχουν. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεπάρχει και η υγεία ως αγαθό και η υγεία ως επιχειρηματικότητα, γιατί είτε η υγεία θα είναι εμπόρευμα που θα πουλιέται και θα αγοράζεται, είτε θα είναι αγαθό που θα προσφέρεται ισότιμα σε όλους και δωρεάν από το κράτος. Για το λαό θέλουν, αυτό που είπα και στην αρχή, τόσο όσο δεν θα τους επιβαρύνει, να στηρίζουν τον κρατικό προϋπολογισμό για άλλους σκοπούς, τόσο όσο δεν θα τους εμποδίζει για να δίνουν αμύθιτα ποσά στις διαχρονικές τους προτεραιότητες, που είναι οι επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, που είναι οι επιχειρηματικοί ομίλοι και της υγείας και του φαρμάκου να παίρνουν τα χαρτζηλίκια τους, που είναι οι ανατολικές δαπάνες και εξοπλισμοί, και τώρα με συμφωνίες με τον Ζελένσκι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι οι φοροελαφρύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Και προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί στον αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης, που θα μπορούσαν να απογειωθούν τα συστήματα πρόληψης και όχι μόνο, γιατί έχει υπάρχει και άλλες ιατρικές εφαρμογές, γιατί τον αιώνα της ρομποτικής χειρουργικής, γιατί στον αιώνα της γονιδιακής θεραπείας, εμείς κλείνουμε ραντεβού με το κιάλι στο 15-35 μετά από 2, 3 ή 4 μήνες. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί κατά τη γνώμη μας έχουν τον πλούτο λίγοι. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει το ΚΚΕ, γι' αυτό καλεί σε αγώνα, ώστε οι εργαζόμενοι να αντιστοιχίσουν τις διεκδικήσεις τους με τις σύγχρονες ανάγκες, να δυναμώσει η λαϊκή συσπήρωση και πάλι που θα διαμορφώνει άλλους όρους επαναστατικής ανατροπής για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης και της παραγωγής και της οικονομίας. Γι' αυτό θέλουμε να δυναμώσουμε και την πάλι για ένα άλλο σύστημα υγείας, που στον πυρήνα του θα έχει το ότι δεν θα υπάρχει επιχειρηματική δράση, θα καταργηθεί η επιχειρηματική δράση. Θα είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, πλήρως χρηματοδοτούμενο από ιατρικό προϋπολογισμό, με κρατικό φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης δωρεάν φαρμάκων και εμβολίων, με κέντρο της δράσης του την πρόληψη και κυρίως με πυρήνα του το 24ωρο κέντρο υγείας, το δίκτυο κρατικών φαρμακείων, την κατάργηση επιχειρηματικής δράσης και στον χώρο του φαρμάκου. Μόνο έτσι, κατά τη γνώμη μας, μπορούν και οι υγειονομικοί να δουν μια άσπρη μέρα. Μόνο δηλαδή σε κοινό αγώνα υγειονομικοί και ασθενείς για το κοινό σύστημα υγείας που είναι προς το συμφέρον. Και τώρα δεν αξίζει μόνο να παλέψουμε γι' αυτό, χρειάζεται και με ψήφο στο ΚΚΕ και συμπόρευση στον δρόμο να σπάσουμε αυτά τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, για την Ελλάδα και την Ευρώπη δηλαδή, που η ζωή και η υγεία δεν θα έχει τιμοκατάλληλα. Ευχαριστώ.